Морският туризъм е най-бързо развиващият се туризъм в света. Специалистите са единодушни, че ако всичко в Гърция се правеше така както трябва, няма съмнение кой щеше да е световният лидер в круизите. Но... Поли дъшкола да брагмата. И алиция е, оди е полиплока. Та брагмата е ревста. Алажун. И авта да влепме από την практики тους άποψη. Οι εμπειρίες μας δείχνουν εδώ και αρκετά χρόνια στη χώρα αυτή ότι δεν μπορούμε να συνεχθούμε σε συγκεκριμένες πολιτικές, ακόμα ούτε και νομοθεσίες. Εκ των πραγμάτων, το να κάνει κάποιος δουλειά στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε αυτή το τμήμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ υπάρχουν νομοθεσίες που ψηφίστηκαν το 2005 και δεν έχουν μπει σε εφαρμογή. Έχουν επαναψηφιστεί με διαφορετική μορφή και πάλι δεν φαίνεται να μπαίνουν σε εφαρμογή. Υπάρχουν αλλαγές στις τιμολογιατικές απαιτήσεις των λιμανιών, για παράδειγμα, με πολύ μικρό χρονικό περιθώριο, με αποτέλεσμα όλες οι εταιρείες αναξαιρέτως να αναγκάζονται να απορροφούν αυτό το επιπρόσθετο ποσό, το οποίο έρχεται σε πολλά εκατομμύρια, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να το μεταφέρουν στον καταναλωτή. Υπάρχει και μία έτσι αντίθεση στις απόψεις. Από τη μία υπάρχει η προσπάθεια, η σωστή προσπάθεια άρσης του καποτάζ και αμέσως μετά έχουμε την αύξηση των τελών από τον λιμένα Πειραιός. Τα δύο ξεκάθαρα αντικρούν το ένα το άλλο και δεν κάνουν και νόημα. Άρα οποιοδήποτε λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος αρχίζει και διερωτάται. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος στρατηγός? Круизният туризъм нараства годишно с 10-15% в световен мащаб. В Гърция той създава над 11 000 работни места и е много важен за развитието на икономиката й. Хрязда на гюн капки арга иподомон, къде не пак мия стратегики си курасиера, иди ο αριθμός των ανθρώπων που κάνουν κρουαζιέρα στην Ελλάδα, είτε transit είτε homeporting, φέτος θα περάσει το 1,5 εκατομμύριο, αλλά μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ και να φτάσει μέσα σε μια δεκαετία πάνω από 5 εκατομμύρια. Επομένως αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής μας. Βλέπουμε και άλλα λιμάνια εκτός του λιμάνι του Πειραιά για homeporting, ας πούμε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα ήταν ένα ιδανικό σημείο εκκίνησης κρουαζιέρας και για όλα τα Βαλκάνια και για όλη τη βόρεια περιοχή, γιατί οι εταιρείες αυτές δεν έχουν αξιοποιήσει ακόμα τους λαούς των Βαλκανίων σαν πελάτες κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Επομένως βλέπουμε με στρατηγικά μία πολύ σημαντική δυναμική στο κομμάτι. Една от най-големите консултантски фирми в света, McKinsey & Company, по поръчка на Европейската комисия и Международния валутен фонд, провежда изследване кои индустрии и колко могат да допринесат за увеличаването на гръцкия брутен вътрешен продукт. Από ό,τι φαίνεται, ο τουρισμός είναι ο τομέας ο οποίος θα δώσει στην Ελλάδα, όσο όλοι οι άλλοι τομείς οικονομίας μαζί, την επόμενη δεκαετία στην ανάπτυξη. Δηλαδή, συγκεκριμένα, θα φτάσει από το 16% του ΑΕΠ της χώρας και από μία στις 5 θέσεις εργασίας σήμερα στο 21-22% του ΑΕΠ της χώρας και μία στις 4 θέσεις εργασίας το 2020. Επομένως φαίνεται ότι η Ελλάδα μπορεί τότε να έχει περάσει τα 20 εκατομμύρια τουρίστες, να είναι μία από τους 10 καλύτερους προορισμούς στον κόσμο και να έχει μία πολύ σημαντική συνεισφορά ο τουρισμός, μεγαλύτερη από αυτή την οποία έχει. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές. Και η κρίση αυτή τη στιγμή δίνει την ευκαιρία να γίνουν αλλαγές, κυρίως στον τρόπο που είναι δομημένη η κυβερνητική δομή για τον τουρισμό, το Υπουργείο Τουρισμού, να γίνουν αλλαγές στον τρόπο που γίνεται το marketing και το branding της Ελλάδας, δηλαδή η επανατοποθέτηση της Ελλάδας σαν ενός πιο ποιοτικού προορισμού, και να γίνει προφανώς η αναγκαία προβολή της χώρας σε όλες τις χώρες στόχους και κυρίως στις νέες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, μέσα στις οποίες βέβαια είναι και η Βουλγαρία, η οποία αποτελεί πλέον μια πολύ σημαντική χώρα για την Ελλάδα, ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα. За първи път от 3 години насам Гърция очаква ръст туризма от порядъка на 10%. Причините? Ένας είναι σίγουρα τα προβλήματα στη Βόρεια Αφρική, κράτησαν τον κόσμο στην Ευρώπη, γιατί βλέπουμε και αντίστοιχη αύξηση και στην Ισπανία
και στην Ιταλία και τη Γαλλία και η Ελλάδα έχει μια αντίστοιχη αύξηση. Το δεύτερο είναι ότι οι οικονομίες των χωρών που φέρνουν τουρισμό στην Ελλάδα είναι καλύτερες από πέρσι. Όχι πολύ καλύτερες, αλλά καλύτερες. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι επειδή μειώθηκε το ΦΠΑ στην διαμονή στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες στην Ελλάδα έχουν γίνει πιο φθηνές σε σχέση με καλύτερη ποιότητα από πέρσι. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει τη δυναμική, γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί η Ελλάδα την Τουρκία στο κόστος. Είναι λογικό. Το κόστος του εργατικού είναι 1:3. Είναι πολύ πιο φθηνή η Τουρκία και όχι μόνο. Άρα η Ελλάδα πρέπει να στοχεύσει πολύ παραπάνω στην ποιότητα. Όσο και η οικονομία της Βουλγαρίας ανεβαίνει, πιστεύω όλο και περισσότεροι φίλοι Βούλγαροι θα θέλουν να έρχονται σε πιο ποιοτικούς προορισμούς. Εξάλλου η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι η χώρα του all inclusive όπως είναι η Τουρκία. Η Ελλάδα έχει μια άλλη κλίμακα, πρέπει να δώσει μια άλλη ποιότητα, έχει μια άλλη δομή από τα νησιά της, από τις παραλίες, από τις μικρής κλίμακας οικισμούς της. Πρέπει να είναι ένας πιο ποιοτικός προορισμός και όχι ένας μαζικού τύπου προορισμός. За да продължи Гърция да е добро място за отдих на туристите, тя трябва да е стабилна и сигурна страна и да се откаже от всички форми на протекционизъм. Ще го направи ли?